Κύριε Γιώργο Βασίλη, και ο βουλευτής σας, ο κύριος Παπαδόπουλος, μιλώντας σε συνέντευξη. Εντάξει, το ερμήνευσε, τώρα θα ασχοληθούμε. Είπε ουσιαστικά ότι και στελέχη, όχι, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ο κύριος Παπαδόπουλος έδωσε ο ίδιος εξήγηση. Έδωσε διευκρίνηση ότι εννοούσε το πολιτικό σύστημα και δεν εννοούσε. Είπε όμως ότι και στελέχη του κόμματος μπήκαν στον πειρασμό του κόμματός σας να επηρεάσουν την κυβέρνηση. Ο κύριος Παπαδόπουλος έβγαλε ανακοίνωση χθες το βράδυ και αν είναι και στην τηλεφωνική γραμμή θα απαντήσει ο ίδιος. Ωραία. Καλημέρα, κύριε Παπαδόπουλε. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Τώρα, εγώ δεν έχω καταλάβει πώς ακριβώς εννοούσατε τον Γεωργιάδη όταν μιλούσατε για τον Παπαγγελόπουλο. Και για στελέχη σας. Να λάβουμε υπόψη από όλα αυτά που συζητάμε τώρα, ναι, την παρέμβαση της Ένωσης Εισαγγελέων, ναι, η οποία συνιστά στο πολιτικό σύστημα, να αφήσει την δικαιοσύνη ανεπηρέαστη να αποφασίσει. Και πριν από αυτό υπήρξε παρέμβαση της ηγεσίας του Αρείου Πάγου μετά από ανακοινώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη, κορυφαίου υπουργού της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος μίλησε εναντίον της εισαγγελέως κατά της διαφθοράς. Της κυρίας του Λουπάκη. Της κυρίας του Λουπάκη. Ναι, ναι. Και είναι ζητήματα αυτά τα οποία με οδήγησαν να πω ότι οι πολιτικοί πρέπει να αποφεύγουμε την ανάμειξη με τα ζητήματα της δικαιοσύνης. Αφορά αυτό και τον Ανδρέα τον Λοβέρδο. Γιατί ο άνθρωπος είναι σε μια διαδικασία μετά από το πόρισμα το οποίο βγήκε. Να θυμίσω ότι εγώ ήμουν μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής και την ανάθεση για το αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες την αφήσαμε στη δικαιοσύνη και δεν μπήκαμε στον πειρασμό να μιλάμε για οργάνωση παρακράτους ή για άλλες παρεμβάσεις. Αφήσαμε η δικαιοσύνη να βγάλει τα πορίσματά της. Θέλω λοιπόν, σαν συμπέρασμα, η νέα εποχή για τη χώρα. Κύριε Παπαδόπουλε, πέρα από τη νέα εποχή για τη χώρα και τη, με τη διάκριση ρόλων ναι. και για τη δικαιοσύνη. Ωραία. Και για εμάς τους πολιτικούς. Όμως εδώ ένα πράγμα είναι αυτό που είπε ο Γεωργιάδης για την κυρία του Λουπάκη. Ένα το οποίο, ας το απαντήσει ο κύριος Φιλιανίδης, δεν είμαστε εδώ υπεράσπιστες του κύριου Γεωργιάδη. Εσείς αναφερόσασταν μόνο στον κύριο Γεωργιάδη ή και σε αυτά που έχουν αποκαλυφθεί μέσω των κασετών με τον κύριο Παπαγγελόπουλο, τον κύριο Καμένο, τον κύριο Παπά, αυτά δεν τα ακούσατε ποτέ ή αναφερόσασταν και σε αυτά? Και σε αυτά αναφερόμαστε. Μάλιστα. Είναι σαφές. Αλλά κατέληγα στο συμπέρασμα, ναι, εμείς οι πολιτικοί, ναι, να σεβαστούμε ότι για τα ζητήματα που αφορούν τη δικαιοσύνη θα αποφασίσουν τα όργανα της δικαιοσύνης και όχι εμείς. Γιατί ακούω και διάφορα άλλα περί σύστασης συμμορίας. Ποια είναι η συμμορία? Η συμμορία χρειάζεται κάποιους συμμορίτες. Υπάρχει καταγγελία ότι οι εισαγγελίες κατά της διαφθοράς είναι, ναι, μέλη συμμορίας. Στον κύριο Λοβέρδο απαντάτε. Μάλιστα. Όλα αυτά τα ζητήματα αφορούν το τι διδάγματα βγάλαμε και από το 89. Γιατί και σε αυτό παρενέβηκα. Θεωρώ ότι το σκάνδαλο Κοσκοτά, στο οποίο υπήρξε και ανάμειξη πολιτικών προσώπων, δεν έπρεπε να οδηγήσει στην ποινικοποίηση ευθυνών του Ανδρέα Παπανδρέου. Μάλιστα. Αυτό όμως δεν συνιστά ένα βρώμικο 89. Καλημέρα, κύριε Παπαδόπουλε. Είχαμε το απάντησε, το διευθύνησε. Ωραία. Κύριε Παπαδόπουλε, καλημέρα. Να μην μονοπολίσουμε την εξαντλήσουμε τη συζήτηση στη τηλεφωνική παρέμβαση. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση. Οψόμεθα να σας έχουμε εδώ κοντά μας στις επόμενες ημέρες.